Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, το ίδιο η γυναίκα μου. Δουλεύουμε πολλές ώρες, δεν είμαστε μόνοι, με αποτέλεσμα να στερούμαστε και τα παιδιά μας. Mm-hmm. Αναπόφευκτα έχει προκύψει στην κουβέντα μας το ενδεχόμενο να φύγουμε στο εξωτερικό. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να βρούμε κάποια πανεπιστήμια, είναι εφικτό για μας. Δεν έχουμε φύγει όμως. Θέλουμε να μείνουμε εδώ, όχι για κάποιους λόγους ιδεολογικούς. Εδώ είναι η χώρα μας, εδώ είναι η οικογένειά μας. Είμαι σε αυτή τη διελκυνιστίδα δηλαδή. Να φύγω, να μην φύγω. Θέλω να μου πείτε ως ακαδημαϊκός και ως υπουργός, αλλά κυρίως με ειλικρίνεια, να φύγω ή να μείνω. Δεν θέλω να μου λύσετε το πρόβλημα. Είστε πολύ σκληρός, κύριε. Δεν θέλω να λύσετε το πρόβλημα τη ζωή μου, ούτε να διαβάσετε κάποια γυάλινη σφαίρα. Απλώς μια εκτίμηση. Είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζετε και από μέσα και από έξω. Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό πρέπει να το αποφασίσετε εσείς. Θα ήμουν ως πολιτικός, θα έπρεπε να πω να μείνετε. Είστε νέος άνθρωπος, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί και αυτό θα ήθελα να κάνετε. Δεν μπορώ να σας το συστήσω. Να σας θυμίσω ότι το 2011 εγώ έφυγα και μιλάγαμε από το Skype. Γιατί είχα οικογενειακούς δικούς μου λόγους που μου επέβαλαν και για λόγους οικονομικούς να φύγω. Οπότε δεν μπορώ να σας πω. Θα ήθελα να μείνετε και να το παλέψουμε όλοι μαζί. Αλλά δεν μπορώ να σας δώσω τέτοια συμβουλή.